αυτό το οποίο χειροκροτά και γιατί τον Σόρα και είναι και πολλοί. Είναι πολλοί, δεν είναι 2, 3, 5, 10. Είναι παθιασμένοι, εκστασιάζονται βλέποντάς τον. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί? Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει ένα φαινόμενο γενικότερο στην παγκόσμια διεθνή σκηνή. Είναι αποτέλεσμα του εκφυλισμού της δημοκρατίας. Συμβαίνει παντού και το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Και στις δύο περιπτώσεις που είδατε, είναι και στην περίπτωση του Μπαρμπαρούση και στην περίπτωση του Σόρα, έχουμε δύο εκφράσεις του φαινομένου του εκφυλισμού της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Αυτό είναι το σχόλιο. Επειδή κάναμε και ένα σχόλιο πριν για τον Μπαρμπαρούση και είπαμε ότι τον διέγραψε ο κ. Μιχαλολιάκος από την Χρυσή Αυγή. Το πολύ παράδοξο βέβαια ήταν ότι νωρίτερα τον χειροκροτούσαν όλοι όση ώρα ήταν πάνω στο βήμα και έλεγε περί τη Χούντα και των Τάντζ. Όχι, δεν έλεγε περί τη Χούντα. Καλούσε τον στρατό, την δίκη στρατού, να πάει να συλλάβει την Πρόεδρο τη Δημοκρατία, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνική Άμυνα για να μην περάσει συμφωνία. Πραξικόπημα. Προπαρασκευαστικέ πράξει πραξικοπήματο. Ναι, εντάξει, τι να σχολιάσω, είναι προφανές αυτό νομίζω και ακριβώς επειδή μην τους υπερτιμάμε, είναι κουτί κατά βάση, κάνανε κάτι, δεν είχαν την αίσθηση του πώς αυτό μπορεί να... Νομίζω ότι παίζουν με αυτά τα πράγματα. Μοιράζω καφενείο σου. Δεν έχουν την αίσθηση ότι αυτό μπορεί να συνδεθεί κάλλιστα με την κατηγορία περί εγκληματικής οργάνωσης. Ζούνε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Και βεβαίως, επειδή ο Μιχαλολιάκος κατά τεκμήριο μάλλον είναι πιο έξυπνος από όλο αυτό το συρφετό, το αντιλήφθηκε και γι' αυτό και τον διέγραψε. Την επόμενη μέρα όμως είχαμε προσπάθεια εισόδου μέσα, εισβολής μέσα στη Βουλή. Ναι. Από ομάδες που τις καθοδηγούσε, αν δεν κάνω λάθος, ο Λαγός και ο Παναγιώτας. Στην ψηφοφορία, μετά την ψηφοφορία. Μετά την ψηφοφορία, ναι. Και... υπήρξαν ομάδες και κάτι συγκέντρωση. Ήταν φωτογραφίες, ναι. Ήταν φωτογραφίες του Λαγού και του Παναγιώταρου. Ναι, είναι προφανές ότι αυτό το φαινόμενο θα συνεχιστεί. Έχει τους λόγους του. Αυτή τη στιγμή έχει και ένα ακροατήριο, δυνητικά έχει φτιάξει ένα ακροατήριο, έχει απελευθερωθεί αυτό το ακροατήριο που κακά τα ψέματα πάντοτε υπήρχε. Απλώς ήταν εν υπνώση. Βλέπουμε πάντως ότι ήταν εν υπνώση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνδέει όλη αυτή την εξέλιξη και με την πολιτική συμπεριφορά και τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, εξωματικής αντιπολίτευσης. Λέει δηλαδή ότι αφού εσείς λειτουργείτε έτσι, τι θέλετε να κάνει η Χρυσή Αυγή, να το πω εγώ πιο απλοϊκά. Όλη αυτή η κριτική και η σύνδεση, μήπως είναι λίγο στα άκρα, μήπως είναι υπερβολική. Μήπως είναι άδικη, μήπως μας οδηγεί και σε άλλα μονοπάτια? Ας το δούμε λίγο λοιπόν διαφορετικά. Το γεγονός ότι είχαμε τέτοιου τύπου κοινωνικές ομάδες οι οποίες ζουν στα όρια της πνευματικής εξαθλίωσης, του πολιτικού και ιστορικού αναλφαβητισμού, του τραμπουκισμού, υπήρχαν πάντοτε, υπήρχαν στη δεκαετία του 60 και του 70 και του 80 κτλ. Στη μεταπολίτευση όμως τι συνέβη? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κάνει μια μεγάλη τομή στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καθαρίζει όλη την παράταξη της κεντροδεξιάς, φτιάχνοντας καταρχήν ένα νέο ανθρώπινο δυναμικό, ανανεωμένο για εκείνη την εποχή, και δίνοντας προφανώς ένα άλλο ιδεολογικό στίγμα, το στίγμα του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού. Η κίνηση αυτή που κάνει ο Καραμαλής στην δεκαετία του 70 έχει τις απολύξεις της μέχρι σχεδόν τις μέρες μας. Η Νέα Δημοκρατία έγινε ένα κόμμα κεντροδεξιό, ένα κόμμα σύγχρονο, φιλελεύθερο. Και βεβαίως όλες αυτές οι τάσεις, οι οποίες δεν είχαν πάψει να υπάρχουν σε επίπεδο μεμονωμένων εκφράσεων, σε επίπεδο κοινωνικών απόψεων κτλ., αλλά δεν είχαν πολιτικό χώρο έκφρασης. Νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά η οποία συντελείται τα τελευταία 3-4 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία δεν το αποδίδω μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι η κίνηση αυτή έχει την βάση της στην προηγούμενη ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πια, εννοείται, δηλαδή. Ναι, αλλά έχει βεβαίως έδωσε μία κίνηση, αν θέλετε, απελευθέρωσης αυτών των δυνάμεων, αυτοπροσδιορισμού τους. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η κοινωνική και η οικονομική κρίση δημιούργησε και ένα παράλληλο ακροατήριο, ένα νεότερο ακροατήριο, το οποίο συνταυτίστηκε με αυτό που λέμε Χρυσή Αυγή, έτσι, με αυτό το μόρφωμα. Επομένως δημιουργήθηκε πια ένας όμορος, ένας μεγάλος κοινωνικός χώρος, τον οποίο εγώ τον εκτιμώ εκλογικά γύρω στο 15-20%, γενικά. Έτσι, το 10% έτσι κι αλλιώς εκπροσωπήθηκε και εκλογικά από τη Χρυσή Αυγή, από μια φασιστική άκρα δεξιά. Αλλά υπήρχαν όμως προφανώς και άλλες εκφράσεις αυτού του πράγματος. Αν θέλετε, η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα είναι ότι
ειδικά με τη στάση που κρατάει στον πυρήνα της δημιουργίας αυτού του συμβολικού κεφαλαίου, που είναι ο εθνικισμός, έχει απελευθερώσει όλες αυτές τις δυνάμεις. Πια είναι πολύ αποενεχοποιημένο το να βγεις και να πεις ότι να στείλεις ένα απειλητικό μήνυμα, να πεις ότι θα έχουμε κρεμάλες, ότι θα σας σκοτώσουμε με σφαίρες. Είναι πολύ εύκολο, είναι αποενοχοποιημένο αυτό. Έτσι, είδαμε και χθες ότι κυκλοφορούσαν fake news ότι τάχα μου μία γυναίκα σκοτώθηκε. Ναι, ισχύει αυτό. Και βγαίνανε επώνυμοι άνθρωποι, όπως είναι ο πρώην βουλευτής, ο Βελόπουλος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έκανε αναφορά σε αυτό το γεγονός. Υπήρξαν απειλές παντού, έτσι. Παίρνουν την προσωπική ευθύνη κάποιοι, δεν κρύβονται πίσω από την ανωνυμία. Το λένε. Αυτό δείχνει ένα φαινόμενο αποενοχοποίησης αυτής της ιδεολογίας. Και εδώ, αν θέλετε, η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ότι ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός. Ο Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος, είναι ο φιλελεύθερος πολιτικός. Η ευθύνη του η πολιτική όμως είναι ότι ανοίγει το δρόμο στην πολιτική εκπροσώπηση τέτοιων ή στην, αν θέλετε, στην αναφορά, στη συγκρότηση τέτοιων δυνάμεων. Αυτό στρατηγικά για το κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι, κατά τη γνώμη μου, καταλυτικό. Κύριε Υπουργέ, όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι άλλο. Κάτι όμως που εκλαμβάνει και η κοινωνία με έναν τρόπο, το γεγονός ότι εδώ είμαστε πόσα χρόνια με αυτή τη δίκη της Χρυσής Αυγής και δεν ολοκληρώνεται. Και ακούω τώρα τελευταία και με αφορμή πάλι αυτό το περιστατικό του Μπαρμπαρούση και μπαίνει πάλι μπροστά αυτή η συζήτηση και το θέμα για να ολοκληρωθεί είναι ότι δεν βρίσκεται μια αίθουσα. Ναι, είναι. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, είναι ένα θέμα που συγκλώνησε την κοινωνία. Που αποκάλυψε μια οργάνωση εγκληματική. Έχετε δίκιο. Που πέρασε τόσος χρόνος ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία για να πάνε σε δίκη. Βεβαίως, και τώρα τι γίνεται. Έχετε δίκιο. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Από το πολύ απλό θέμα ότι για τις μεγάλες δίκες δεν υπάρχουν αίθουσες. Είναι απλό, ακούγεται απλοϊκό και χαζό, αλλά είναι όμως μια πραγματικότητα. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, δικογραφίες που έχουν 180 κατηγορουμένους, αλλά που η υποδομή της ελληνικής δικαιοσύνης δεν μπορεί να το κρατήσει, έως, ας πούμε, βεβαίως, τη συστηματική προσπάθεια η οποία γίνεται από θύλακες στη δικαιοσύνη, στη διοίκηση, στους λειτουργούς του κράτους κτλ. Οι οποίοι έχουν μια λογική να αναβάλουμε αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει και μια μάνα του Φίσα η οποία πλέον η γυναίκα. Έχετε δίκιο. Είναι στοιχεία εκφυλισμού της δημοκρατίας όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Το γεγονός ότι εδώ έχουμε μια εμψυχρό δολοφονία. Αλλά αυτή η καθυστέρηση όμως, κύριε Υπουργέ, δεν μιλάτε αυτό το πράγμα. Μιλάτε για τη καθυστέρηση. Δεν τα ταΐζει. Θέλω να το πω χοντρά και άσχημα. Η μάνα του Φίσα πάει στο δικαστήριο κάθε μέρα. Κάθε φορά που γίνεται η δίκη. Αυτοί όμως που κατηγορούνται για το έγκλημα κατά του γιού της είναι στη Βουλή. Ναι. Τι θα πούμε σε αυτή τη μάνα τώρα. Σε αυτή τη μάνα τώρα που βλέπει αυτούς που κατηγορούνται σε εγκληματική οργάνωση μέσα στη Βουλή. Κοιτάξτε, έχουμε ένα. Και ζητούν και κρεμάλες και συλλήψεις πρωθυπουργών και προέδρων της Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε μία ευθύνη. Τι να τους πω. Είναι ένα ερώτημα το οποίο. Είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν περιμένω απάντηση. Είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν έχω απάντηση. Πραγματικά τι πρέπει να τους πούμε. Εμείς, ας πούμε, ως πολιτικά υπεύθυνοι άνθρωποι, νομίζω ότι η ευθύνη μας είναι να διαπαιδαγωγήσουμε στο δημοκρατικό ιδεώδες στην κοινωνία, να το ξαναθέσουμε αυτό το ζήτημα με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα. Να θέσουμε αυτές τις πραγματικά εθνικές γραμμές, οι οποίες και η βασική γραμμή είναι η δημοκρατία και η αλληλεγγύη απέναντι στο φασισμό και στον ατομικισμό. Αυτή είναι η βασική διαχωριστική γραμμή. Αλλά πρέπει να πράξουμε να οι θεσμοί, κύριε και πρέπει Υπουργέ, να δηλαδή λειτουργήσουν οι θεσμοί και να κάνουμε και κάτι πάρα πολύ συστηματικό και σοβαρό για αυτό που γεννάει αυτούς τους φασισμούς, που είναι η φτώχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, καταλαβαίνετε, σήμερα και με τη σύνδεση με την Προεδρία της Δημοκρατίας νωρίτερα, να δούμε τι έβγαλε η Λίμνη. Γιατί χθες είχαμε την υπογραφή μιας συμφωνίας με χειροκροτήματα. Δεν συναντάμε πολύ τακτικά χειροκροτήματα σε διάφορες συναντήσεις, εκδηλώσεις και συμφωνίες. Εδώ ήταν πράγματι πολύ θερμό το κλίμα. Το ερώτημα είναι όμως αν νιώθετε ως κυβέρνηση ότι με τον ίδιο τρόπο χειροκροτούν και οι δύο λαοί. Εγώ νομίζω ότι ναι, θα χειροκροτήσουν οι δύο λαοί. Χειροκροτούν και θα χειροκροτήσουν όσο δουλεύει συστηματικά για την συνανάπτυξη και για την αλληλεγγύη των λαών και σέβεσαι επίσης, ο ένας λαός πρέπει να μάθει να σέβεται τον άλλον χωρίς ιδεολειψίες, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουμε καλά αποτελέσματα και αυτό θα είναι προς όφελος και της Ελλάδας και των Σκοπίων
Θα σας δοθεί ο χρόνος να εξηγήσετε στους Έλληνες που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σε ένα ποσοστό τους που κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει πολύ σεβαστό, δεν θέλουν αυτή την μεικτή ονομασία. Δεν θέλουν αυτό το όνομα Μακεδονία να το παραχωρήσουμε. Και όταν ακούσανε το ΖΑΕΦ να λέει οι Μακεδόνες, οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι, κάπου μέσα τους ένιωσαν κάτι να σπάει. Ναι. Είναι πολλά τα μηνύματα που λοιπόν, μας έρχονται. Προφανώς εννοείται ότι μια τάξη πολιτική πρέπει να σέβεται όλες τις απόψεις. Ναι, νομίζω όμως ότι θα πείσουμε με δημοκρατία, με σεβασμό στον αντίλογο, στον πραγματικό σεβασμό, όχι στις απειλές και στους εκφοβισμούς, και κυρίως με την πράξη, ότι αυτό το πράγμα, ότι αυτή η συμφωνία θα ανοίξει έμπρακτα συνθήκες ανάπτυξης που θα είναι τέτοιες ώστε πραγματικά να αλλάξουν, και βεβαίως ένας διαφωτισμός των πραγματικών ιστορικών και πολιτικών δεδομένων που αφορούν έναν αιώνα και πριν. Έτσι, εδώ ζούμε, αν θέλετε, και μια εποχή ιστορικού αναλφαβητισμού. Θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο την ιστορία, έτσι, την πραγματική ιστορία, ανεξαρτήτως από εθνικισμούς. Προσπάθησαν βεβαίως να την αλλοιώσουν τα περασμένα χρόνια και οι γείτονες και με αλυτρωτικές διαθέσεις. Βεβαίως, γιατί οι εθνικισμοί υπάρχουν δηλαδή παντού. Δηλαδή, καλό είναι να κοιτάμε την καμπούρα ένα μας, από αλλά τα μεγάλα. Ο διπλανός είναι καμήλα, ας πούμε. Μα βέβαια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι η ιστορική ευθύνη, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία που υπάρχει στη χώρα τη. Αυτή την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η μετριοπαθής ηγεσία που πραγματικά θέλει να ανοίξει αυτό το μέτωπο στον εσωτερικό αλυτρωτισμό και στον εσωτερικό εθνικισμό, θα πρέπει να στηριχτεί. Για φανταστείτε λοιπόν μια κατάσταση όπου αντί να αλλοιώνουμε τους εθνικισμούς και να βάζουμε ζητήματα πια συναντήληψης και συνανάπτυξης, έχουμε μια πολιτική η οποία τους διωγγώνει. Και τους, άρα, δηλαδή, τι θα συμβεί, δηλαδή, ποιο είναι το μέλλον των Βαλκανίων. Σας έχουν κάνει κριτική όμως τώρα, κύριε Υπουργέ, ότι σας κάνουν κριτική. Και νομίζω όχι τόσο μόνο από το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πιο μετριοπαθείς ομάδες που λένε, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι πανηγυρισμοί και τα τόσα χαμόγελα και τα happy birthday στην διαδικασία αυτή θα μπορούσαν λίγο να λάβουν υπόψη τους ότι υπάρχει και ένα μέρος της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή το βλέπει αυτό με ένα πολύ αρνητικό μάτι. Ωραία, θα το εξηγήσουμε αυτό, θα πρέπει να το ξαναεξηγήσουμε. Έτσι. Η ουσία είναι ότι μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού έχουμε έκρηξη των εθνικισμών. Αυτό είναι μια παράμετρος την οποία πρέπει να την λάβουμε υπόψη μας στην εξίσωση. Προφανώς εννοείται ότι οι πανηγυρισμοί και όλα αυτά τα πράγματα είναι το παραπολιτικό κομμάτι της υπόθεσης. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια γεωπολιτική συνθήκη η οποία απαιτεί, κατά τη γνώμη μου, για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Και δεν σας κρύβω ότι ανάγεται, αν θέλετε, στην πολιτική του Ερντογάν και της Τουρκίας. Ότι είναι μια γεωπολιτική συνθήκη που πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ότι οι εθνικισμοί οι οποίοι αναδύθηκαν μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού οδήγησαν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και στη Βαλκανική και βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οφείλουμε να δράσουμε με έναν άλλον τρόπο και εγώ θα μείνω σε μια διαπίστωση όχι δική μας, όχι δική μας με την έννοια της κομματικής προέλευσης, στη διαπίστωση του Αλιβιζάτου, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, κάνει μια αποτίμηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί ούτε φανατικός, ούτε πολιτικά προσκυμένος στην κυβέρνηση, ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τι λέει, ο οποίος είπε ότι το 80% των ελληνικών θέσεων αποτυπώνεται σε αυτή τη συμφωνία. Τώρα, το 20% δεν αποτυπώνεται πράγματι, αλλά μιλάμε για συμβιβασμό. Αυτό πρέπει να είναι σαφές, ότι στο νέο πεδίο των διεθνών σχέσεων θα έχει συμβιβασμούς, προφανώς θα παραχωρήσεις. Γιατί αν δεν παραχωρήσεις και μπεις με τη λογική ότι θα σε εξαφανίσω, μπαίνουμε σε άλλες λογικές. Εδώ θα πρέπει, είναι το ερώτημα που έθεσε και ο Υπουργός Εξωτερικών προχθές, έτσι, στην ομιλία του, ο Νίκος Κοντζιάς. Δηλαδή, υπάρχει άποψη στην Ελλάδα η οποία λέει ότι θα πρέπει οι συμφωνίες που υπογράφουμε να έρθουν σε αντίθεση με τις διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογραφεί. Άμα μπούμε σε αυτή τη λογική, τότε έχουμε έναν υπαρκτό κίνδυνο, πολύ σοβαρό. Το να αμφισβητήσει εμπράκτος και ο Ερντογάν τη συνθήκη της Λοζάνης. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει λοιπόν η πολιτική τάξη στην Ελλάδα να αποφασίσει, θα σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες. Mm. Και ακούμε πολύ μεγάλη ελαφρότητα που λέει ότι αυτό θέλαν οι ξένοι. Τι θα πει αυτό θέλαν οι ξένοι?
Ναι, βεβαίως. Οι ξένοι προφανώς θέλουν ένα περιβάλλον σταθερότητας. Αλλά επειδή το θέλουν οι ξένοι, δηλαδή από πότε αυτό είναι ένα επιχείρημα? Παρ' όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία προχωρήσει, ας πούμε, και περάσει και τελειώσει, ας πούμε, και είναι πράγματι η Βόρεια Μακεδονία ο βόρειος γείτονάς μας, χρειάζονται να γίνουν στον χρόνο κινήσεις ώστε να μην διχαστούν και οι λαοί στο εσωτερικό τους και να μπορούν μετά μεταξύ τους να είναι μονιασμένοι? Γιατί τώρα που είναι, ας πούμε, τα αίματα. Να το πω όσο πιο απλά το σκέφτομαι. Δεν μιλάω τόση ώρα και το κόβω. Δηλαδή, άκουσα το επιχείρημα ότι αφού θα ονομάζονται αυτοί οι Βορειομακεδόνες, εμείς πώς θα ονομαζόμαστε? Το είπα προηγουμένως, δεν καταλάβατε. Ναι, Έλληνες. Είναι γιατί τέθηκε η ζήτημα. Γιατί έχει τεθεί αρκετές φορές. Όχι, δεν είναι τέθηκε ζήτημα. Απλώς είναι ένα ρητορικό ερώτημα. Ένα ρητορικό ερώτημα που το ακούω. Απλώς ο Ζάεφ χθες είπε Μακεδόνες, δεν είπε Βορειομακεδόνες. Δεν είναι Βορειομακεδόνες ακόμα, Κώστα, να σου θυμίσω. Μακεδόνες, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Όχι. Αυτό λέει στην υπηκότητα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το όνομά τους. Ναι, ναι. Το ερώτημά μου ήταν άλλο. Το ερώτημά μου ήταν άλλο, απλό, ξεκάθαρο και ψύχρεμο. Επειδή αυτή τη στιγμή οι δύο λαοί πράγματι διχάζονται. Στο εσωτερικό τους εννοώ. Πρέπει με αυτή τη συμφωνία να μονιάσουν και στο εσωτερικό τους και μεταξύ τους. Δεν θα διχαστούν. Μην υποτιμάμε τώρα ούτε την ιστορία. Έχουν συμβεί και έχουν συμβεί πράγματα στην παγκόσμια ιστορία. Στη δε ελληνική ιστορία, να σας πω τι έχει συμβεί, είναι μια τεράστια. Λοιπόν, δεν θα διχαστεί κανείς. Δεν θα διχαστεί. Ξεκινάει όμως μια συμφωνία από την παραδοχή ότι η αξιοπρέπεια των λαών και η λογική με την οποία νιώθουν μέρος μιας εθνικής συνείδησης πρέπει να γίνει σεβαστή. Κύριε Υπουργέ, πολύ γρήγορα και κλείνοντας, υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη διαπραγμάτευση του χρέους με το Σκοπιανό, όπως λένε κάποιοι? Καμία σχέση. Ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεστε σε ένα τραπέζι που τα έχετε βάλει όλα κάτω, γιατί είμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Μα το θέμα με τα Σκόπια δεν το διαπραγματευτήκαμε ούτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το ενδιαφέρον τώρα το από ενδιαφέρον, την Ευρώπη, ναι. Έτσι. Όχι, βεβαίως και όχι. Αυτό είναι αστείο να το θεωρεί κανείς. Ούτε καν η δυνατότητα. Γιατί άλλωστε, κοιτάξτε να δείτε, αυτό υποτιμάει και τις προσπάθειες του ΟΗΕ αφενός, αλλά αφετέρου υποτιμάει και την ιστορικότητα των ζητημάτων της διαπραγμάτευσης που υπήρχαν. Έτσι, δεν είχε ποτέ. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή η ιστορία ήταν μια ιστορία που εξελίχθηκε αυτόματα. Τώρα, αλλά για να είμαι απολύτως ειλικρινής, είναι προφανές ότι όσο η χώρα μπορεί να δείχνει ότι μπορεί να λύνει ζητήματα και να γίνεται ένας αξιόπιστος εταίρος στο διεθνές πλαίσιο, τότε είναι προφανές ότι αποκτά και πόντους για να μπορέσει να διαπραγματευτεί και το χρέος. Αν εννοούμε αυτό, ναι, νομίζω ότι τα πάντα, προφανώς, τα πάντα έχουν μία σχέση μεταξύ τους. Αλλά όχι στη βάση ότι γίνεται μία διαπραγμάτευση όπου όλα είναι πάνω στο τραπέζι και το ένα εξαρτάται το άλλο. Άρα λέτε, παρόλα αυτά θα μας βγει σε καλό και σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πιστεύω ότι ήδη υπάρχουν, να το πω, εμπιστεύομαι απόλυτα κι εγώ τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, το οποίο είπε ότι θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις για το χρέος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, θερμά. Καλημέρα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και να πάμε στη Μουρούζη, στο στούντιο της ΕΡΤ. Ο καθηγητής ο κύριος Ιωάννης Δρόσος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου.